Η ώρα πήγε 11 και 9 πρώτα λεπτά και μπορεί μερικά ζητήματα που αφορούν στα σκάνδαλα όπως στο φάρμακο, στην Οβάρτης και τα λοιπά να συζητιούνται μέσα σε επιτροπές και ελάχιστα πράγματα να βγαίνουν προς τα έξω ή αυτά που βγαίνουν να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε και τα λοιπά. Όμως ακόμη αυτό το σκάνδαλο βρίσκεται από ό,τι φαίνεται στην αρχή του, υπάρχουν διάφορα πράγματα και κάποιοι θέλουν να τα ξεχάσουμε, κάποιοι δεν μας αφήνουν να τα ξεχάσουμε. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το Σάββατο, μία στη Δράμα και μία στη Χρυσούπολη που οι τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν και σε αυτές τις εκδηλώσεις θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, όσοι δεν είδαμε, αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ της ελβετικής τηλεόρασης, το οποίο δείχνει μερικά πράγματα, τα φέρνει στο φως δημοσιότητας και τέλος πάντων νομίζω ότι μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε περισσότερο αυτά τα οποία ακούμε και αυτά τα οποία ψηφίζουμε στο κάτω-κάτω. Στις εκδηλώσεις και τις δύο θα παραστεί και ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέλιος Κούλογλου. Εδώ στην Χρυσούπολη θα είναι μαζί με τον πρώην διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, τον Τάσο Καρασαβόγλου, στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Θα σας πω όμως τα στοιχεία των εκδηλώσεων, ώρα και μέρος μετά, για να μην έχουμε τον κύριο Κούλογλου να περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα από την Καβάλα. Καλημέρα σας. Αλήθεια, αυτό το θέμα πού βρίσκεται και γιατί θα πρέπει συνεχώς έτσι να μας ενημερώνετε και να μας το φέρνετε στην επιφάνεια. Κοιτάξτε, το 2011, εν μέσω της μεγάλης κρίσης, που οι Έλληνες δεν είχαν χρήματα για να αγοράσουν φάρμακα, ούτε για τροφοδοτική περίθαλψη οι άνεργοι, τη στιγμή που η ανεργία ήταν πολύ μεγάλη, η Ελλάδα, ξέρετε τι θέση είχε στις παγκοσμίως και στην Ευρώπη στις δαπάνες για τα φάρμακα και την υγεία. Mm-hmm. Ήταν τρίτη στον κόσμο, mm-hmm. Ηνωμένες Πολιτείες, Τόκιο και Ελλάδα και πρώτη στην Ευρώπη. Άρα λεφτά υπήρχαν για κάποιους. Άρα λεφτά για την Οβάρτη υπήρχαν για να... Γιατί ο Νοβάρτης ήταν η μεγάλη κερδισμένη από την άνοδο της φαρμακευτικής δαπανής επί κυρίου Λοβέρδου Γεωργιάδη, κυρίως επί Λοβέρδου Γεωργιάδης έκανε άλλα, την περίοδο εκείνη. Αντί να μειωθούν οι δαπανές, αυξήθηκαν. Γιατί λοιπόν επιμένουμε, γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή όχι μόνο, δεν παραδέχονται, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη είτε πολιτική ή άλλη για αυτή την επίθετη κατάσταση, αλλά αντίθετα γίνεται μια προσπάθεια να κουκουλωθεί το σκάνδαλο και ακόμα χειρότερα να ενοχοποιηθούν αυτοί που βοήθησαν στην διελεύκανσή του, mm-hmm. στην αποκάλυψή του και επίσης ως το ερευνούν τώρα. Δηλαδή οι μάρτυροι δημοσίου συμφέροντος και η αρμόδια εισαγγελέας διαφθοράς, όπου οι μένοι μάρτυρες εκβιάζονται εδώ και απειλούνται, καθιδρίζονται εδώ και 2 χρόνια, είδε εισαγγελίας διαφθοράς παραλίγο να την καλέσουν ως ύποπτη σε αυτή την παροδία προανακριτικής επιτροπής, αλλά πολύ αποκαλυπτική παροδία που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή με αφορμή την υποτιθέμενη σκευωρία του Παπαγγελόπουλου. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή, mm-hmm. επομένως, έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο, για το οποίο πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι, είχαν δεν είχαν, πάρα πολλά χρήματα και κάτι ακόμα. Θα μάθουν όσοι έρθουν στις εκδηλώσεις αυτές και στις τρεις πόλεις που γίνεται, γιατί γίνεται και στην Αλεξανδρούπολη. Α, μάλιστα. Γίνεται και στην Δράμα. Οπότε θα μάθουν λοιπόν ότι αν δουν το ντοκιμαντέρ ότι μπορεί να έχουν πάρει φάρμακα, να έχουν καταπιεί φάρμακα χωρίς να το χρειάζεται, χωρίς να τα έκανε ανάγκη. Και όπως ξέρετε όλα τα φάρμακα κοστίζουν, αλλά κοστίζουν και στην υγεία, έχουν παρενέργεια. Σωστά. Λοιπόν, αυτή η απίστευτη προσπάθεια που γίνεται από το σύστημα, αυτό το βαθύ σύστημα που δεν έχει ξεριζωθεί
όχι μόνο να αθωωθεί, αλλά να κατηγορήσει και τους κατήγορους του, πρέπει να με κάθε τρόπο να αποκαλυφθεί. Αυτό προσπαθώ και κάνω, γυρνώντας στην Ελλάδα και παρουσιάζοντας αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν έχουν δει οι πολίτες, αλλά μόνο στην περιοχή των Αθηνών, γιατί κανένα εθνικό κανάλι, και δεν τυχαίο αυτό, δεν δέχτηκε να το πάρει. Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα το σημερινό κύριο άρθρο της Αυγής αναφέρεται ακριβώς αυτά τα πράγματα, το τι γίνεται στην Επιτροπή, στην Προανακριτική, με τίτλο μάλιστα «Η θεσμική ξεφτύλα της Προανακριτικής», και μέσα αναφέρονται όλα αυτά τα οποία μας λέτε ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν για να αλλάξουν τη ρότα των πραγμάτων. Έχουν επιστρέψει στο θέμα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μαρτυρήσει, αλλά δεν είναι γνωστό το όνομά τους, θέλουν να αποκαλυφθούν έτσι ώστε να τους κατηγορήσουν μετά και διάφορα άλλα τέτοια όμορφα. Όμως, κύριε Κουλογλου, τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, διότι αυτόν τον καιρό έχουμε και κάτι ακόμη. Έχουμε την τάση της κυβέρνησης, τη βούλησή της, η οποία περνάει και μέσα από τροπολογίες τον τελευταίο καιρό, για να μπουν οι ιδιώτες μέσα στα νοσοκομεία. Ένα από τα ζητήματα της μετατροπής σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου νοσοκομείων, όπως αυτό που πρόκειται να γίνει στην Κομωτινή, έχει να κάνει με το ανεξέλεκτο σύστημα των προμηθειών και των φαρμάκων βεβαίως. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή είναι βασικά ανώνυμη εταιρεία. Έχει έρθει για να βγάλει λεφτά. Όχι για τους πολίτες, για την πάρτη της. Και τους υπουργούς και τους λοιπούς, αυτό όλο το ασκέδι το οποίο όρμηξε στο κράτος. Επομένως, για να γίνει αυτό, πρέπει να, σε κάθε τομέα να ανοίξει ο δρόμος, να υπάρχει δυνατότητα υπόγειων συναλλαγών. Διαφορετικά είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρξουν. Μάλιστα. Τι είναι η ιστορία? Κοιτάξτε, η πρώτη πράξη αυτής της κυβέρνησης, η πρώτη πράξη πριν κάνει οτιδήποτε άλλο, ήταν να ακυρώσει τον έτοιμο διαγωνισμό για τις ταυτότητες. Mm-hmm. Ένας μεγάλος διαγωνισμός, μισό δις περίπου, μπορεί να κοστίσει. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα κοστίσει, αλλά πάντως κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Αυτόν τον διαγωνισμό που ήταν έτοιμος, τον ακύρωσαν και κήρυξαν καινούριο, βάζοντας νέους όρους ώστε να βγουν οι περισσότερες από τις εταιρείες που διεκούσαν μέχρι τότε. Μες. Για να μπουν λίγες. Αυτή είναι η πρώτη πράξη της κυβέρνησης. Είναι η πρώτη πράξη του κυρίου Χρυσοχοίδη που θα αρχίσει να καθαρίζει τα εξάρχεια. Πράγμα στο οποίο απέτυχε. Παταγωδός κιόλας. Χθες ανακοινώθηκε ότι φεύγουν τα μάτια τα εξάρχεια. Το είχε ξανακάνει το 2009. Το ξανάκανε τώρα. Ξαναπάτησε. Η εγκληματικότητα έχει ανέβει κτλ. Όλα αυτά είναι απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα. Αλλά θέλω να σας πω ότι πριν από αυτή την τον κιχωτική αποτυχημένη εκστρατεία, ο κύριος Χρυσοχοίδης ακύρωσε το διαγωνισμό για τις ταυτότητες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Και όλη η λογική είναι στο ελληνικό, όπου η μία εταιρεία κατηγορεί την άλλη. Παντού δεν σηκώστε μία πέτρα από κάτω που δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο να βγάλουμε χρήματα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτή είναι αυτή η κυβέρνηση. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Ανώνυμη με όνομα όμως. Λειτουργεί ως εταιρεία. Λοιπόν, μπορεί να μου κάνει καμιά ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που γίνεται με τα νοσοκομεία. Δεν έχει γίνει μόνο με τα νοσοκομεία. Έχει γίνει με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, εδώ τώρα όμως θίγεται και θίξατε μάλλον προηγουμένως. Ναι, είναι και η εκπαίδευση, αλλά εδώ μιλούμε για ζητήματα ζωής. Ζωής και θανάτου βεβαίως. Έτσι, το φάρμακο και το νοσοκομείο είναι κάτι πέραν όλων των άλλων. Μα σας λέω εδώ τώρα κοιτάξτε, όταν ξέσπασε η κρίση, μέχρι τότε εντάξει. Μαζί τα φάγαμε,
Ήταν μια περίοδος που της αυθονίας, δεν υπήρχε συνείδηση, όλα αυτά θα τα δεχτώ μέχρι το 2008-2009, που ήταν μια καταναλωτική εφορία, οι Έλληνες υπερχρεωμένοι αλλά είχαν τη δυνατότητα να δανείζονται τις τράπεζες κτλ. Όταν το 2009 ξεσπάει η κρίση, αποκαλύπτει ότι είμαστε χρεοκοπημένοι και περικόπτονται τα πάντα, μισθοί, συντάξεις, δώρα. Πώς είναι δυνατόν την ίδια περίοδο να αυξάνεται η δημοκρατική δαπάνη? Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν? Πώς ένας υπουργός μπορεί, έχει δηλαδή, δεν τρέπεται να αυξήσει τη φαρμακευτική δαπάνη σε αυτές τις συνθήκες? Πέστε μου, όταν υπάρχουν εκείνη την εποχή εκατομμύρια άνεργοι, τους οποίους τους κόβουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Άρα πρέπει να αγοράσουν τα φάρμακα που χρειάζονται από τα, με δικά τους χρήματα. Εκείνη την εποχή κόβονται. Αυτό κοιτάξτε, πια είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν μπορεί να το χωνέψει κανένας, και τουλάχιστον όσο μπορούμε και με όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε και κόντρα στην ομερτά, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Πάει και τελείωσε. Τα περισσότερα λοιπόν στις εκδηλώσεις, τα στοιχεία θα τα πω εγώ σε λίγο. Σέλιο Κούλουγλου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με το καλό και κοντά μας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.